Ειδική εκδήλωση μνήμης και ονοματοδοσίας του κλειστού γυμναστηρίου Σερών σε Ιωάννης Τσιντσάρης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 4 Δεκεμβρίου στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δήμο Σερών και τον ΟΠΑΚΠΑ. Μέσα σε μια σεμνή και λιτή τελετή, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Χρυσάφης μαζί με το γιο του μεγάλου Σεραίου αθλητή Ραφαήλ έκαναν τα αποκαλυπτήρια. Από τώρα και στο εξής να φέρει το όνομα του μεγάλου Γιάννη Τσιτσάρη. Τιμήσαμε τον Ολυμπιονίκη μας, τον Γιάννη τον Τσιτσάρη. Τιμήσαμε έναν άνθρωπο του οποίου το στίγμα, το αθλητικό, το ανθρώπινο μένει ανεξίτηλο σε όλους μας. Τιμήσαμε έναν, όχι μόνο Ολυμπιονίκη, έναν αγωνιστή, έναν άνθρωπο που έδινε τους αγώνες και κρατούσε την μπάρα ψηλά. Την μπάρα του αθλητισμού, την μπάρα του προτύπου ενός μεγάλου αθλητή. Και σήμερα, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δώσαμε σε αυτόν εδώ το χώρο, στο χώρο που θα αποτελέσει και αποτελεί ένα χώρο αγώνων και προπονήσεων για το βαρύ αυτό άθλημα της άρσης βαρών, πήραμε την απόφαση να ονομαστεί το κλειστό γυμναστήριο αυτό Γιάννης Τσιντσάρης. Ο Σεραίος Ολυμπιονίκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών. Ο Γιάννης Τσιντσάρης γεννήθηκε το 1962 στο Σιδηρόκαστρο. Ξεκίνησε τη λαμπρή πορεία του στην άρση βαρών σε ηλικία 13 ετών και φέρει μία σειρά σπουδαίων διακρίσεων. Κατέκτησε πολυάριθμες αγωνιστικές επιτυχίες. Αναδείχθηκε τέταρτος Ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Τρεις φορές Βαλκανιονίκης. Τρεις φορές Μεσογειονίκης. 10 φορές πρωταθλητής ανδρών. 3 φορές πρωταθλητής εφήβων. Ενώ κατήχε 107 πανελλήνια ρεκόρ σε επίπεδο ανδρών και εφήβων. Το 1982 βραβεύτηκε από τον ΨΑΤ ως ο καλύτερος έφηβος αθλητής της χρονιάς. Και στη συνέχεια όμως, από τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή στο κλιμάκιο Σερών, συνέχισε να υπηρετεί στο άθλημα που τόσο αγάπησε και τίμησε, αναδεικνύοντας πολλούς πρωταθλητές οι οποίοι στελέχωσαν και τις εθνικές ομάδες. Ενώ ο γιος του Ραφαήλ μίλησε με συγκίνηση για τον πατέρα του που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή. Ήταν ένα όνειρο για μένα. Φυσικά ο μπαμπάς μου έπρεπε να ζούσε για να το δει κιόλας. Ήταν ο κορυφαίος Σεραίος αθλητής όλων των εποχών και σαν προπονητής ήταν ομοσπονδιακός που στελέχωσε τις εθνικές ομάδες. Έκανε έναν αγώνα για να δοθεί αυτό το όνομα. Τα αιτήματά μου βέβαια ομόφωνα αποδέχτηκαν και έγιναν δεκτά. Για μένα ήταν ο πατέρας μου, ναι. Αν και ήθελα να ασχοληθώ με την άρση βαρών και δεν με άφηνε. Μου είχε πει να κάνεις οποιοδήποτε άλλο άθλημα εκτός από άρση βαρών. Δεν ξέρω. Κάτι τον πίκρανε. Γιατί ζούσε και πολλά χρόνια στην Αθήνα και έφυγε από εκεί για σίγουρα γι' αυτό το λόγο. Είμαι περήφανος και θα είμαι πάντα περήφανος. Θα περνάω και θα βλέπω από εδώ το όνομα. Και όσοι δεν τον ήξεραν θα τον ψάχνουν, θα το θυμούνται και θα μείνει στις μνήμες μας. Από την Αθήνα γύρισε γι' αυτό το λόγο. Τίποτα δεν έλεγε. Μόνο μια φορά. Όταν το ρωτούσα να μου πει τίποτα για τους αγώνες, ήμουν τέταρτος Ολυμπιονίκης και σταματούσε εκεί. Από τις 4 Δεκεμβρίου του 2022, το κλειστό γήπεδο της κοιλάδας ονομάζεται πλέον Ιωάννης Τσιντσάρης και προς τιμήν του θα διοργανώνονται κάθε χρόνο αγώνες άρσης βαρών με την επωνυμία Τσιντσάρια. Παρούσα στην τελετή ήταν και η πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, Θεανό Ζαγκλιβέρη. Η εκδήλωση σήμερα ήταν φυσικά προς τιμή του αείμνηστου Ιωάννη Τσιντσάρη, συναθλητή μας, πρωτεργάτη της Άρσης Βαρών, όπως είπα και στις δηλώσεις μου, στο πατέρα της Άρσης Βαρών για μας, τους μετέπειτα αθλητές. Μεγάλη συγκίνηση, μεγάλη χαρά για αυτή την ονοματοδοσία. Ήταν η βούληση της οικογένειας και του Δημάρχου, το είχαμε συζητήσει, ήταν δρομολογημένο να γίνει και είμαστε πολύ χαρούμενοι που έγινε και υλοποιήθηκε και πραγματοποιήθηκε.
Καθώς επίσης βουλευτές, αιρετοί, αλλά και συναθλητές του Σεραίου Ολυμπιονίκη. Σήμερα ο Δήμος Σερών, το Δημοτικό Συμβούλιο και η πόλη των Σερών τιμά τον μεγαλύτερο Σεραίο αθλητή, τον Γιάννη τον Τζιτσάρη, έναν αθλητή ο οποίος τίμησε τα ελληνικά χρώματα, τίμησε την πόλη των Σερών με μια σειρά διακρίσεων, πανελληνίων, μεσογειακών, βαλκανικών αγώνων και με την ύψιστη τιμή να βγει τέταρτο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες του 1984. Ο Γιάννης ήταν ένα κόσμημα, πραγματικά. Ακτινοβολεί σήμερα αυτή η άβρα του Γιάννη του Τσιντσάρη που έκανε υπερήφανος όλους τους Έλληνες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήταν το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Συγχαρητήρια σε όλους που συνέδραμαν σε αυτή την προσπάθεια προκειμένου οι επόμενες γενναίες να γνωρίσουν αυτό το μεγάλο όνομα Γιάννη Τσιντσάρη εδώ στο κλειστό γυμναστήριο στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Που πρέπει να διδαχθούμε ότι μετά το θάνατο ο χρόνος δικαιώνει αυτούς που πραγματικά αξίζουν να τιμηθούν με ονοματοδοσίες σε δημόσια κτίρια. Ο Γιάννης Τσιντσάρης ήταν ένας από τους διακεκριμένους που τίμησε και τον τόπο του αλλά και το άθλημα το οποίο υπηρέτησε.